Σημάδια ανάκαμψης τουλάχιστον στα χαρτιά παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο νομό Ηρακλείου. Μετά από 10 χρόνια κρίσης φαίνεται πως η κατάσταση αρχίζει να ισορροπεί. Τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη κρίση έχουν δημιουργηθεί μεγάλα θέματα στην κοινωνία και μεγάλα θέματα στο επιχειρήν. Οι επιχειρήσεις που έχουν μείνει είναι οι παραδοσιακές που είχαν μάθει όλο το διάστημα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τη δεκαετία που μας πέρασε, στο νομό μπήκαν χιλιάδες λουκέτα με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να μην μπορούν να αντέξουν τα βάρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία να ανακάμψεις μετά από 10 χρόνια περίπου κρίσης. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις πλέον δεν αντέχουν. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2009 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, στους καταλόγους του Επιμελητηρίου εγγράφηκαν 14.154 επιχειρήσεις, ενώ διαγράφηκαν 14.721. Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, οι κλάδοι της μεταποίησης και του εμπορίου ήταν αυτοί που πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Το οικονομικό μας σύστημα και το κοινωνικό μας σύστημα καταβιβάστηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα οικονομικά μεγέθη συρρυκνώθηκαν σε πολύ χαμηλούς βαθμούς. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές και μεταποιητικές αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βάζουν λουκέτο. Άλλωστε, η εικόνα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου πιστοποιεί όλες τις στατιστικές. Στους εμπορικότερους δρόμους του Ηρακλείου, τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Στον καιρό της κρίσης έκλεισαν πολλά καταστήματα, όχι μόνο στο Ηράκλειο, όχι μόνο στην Καλοκαιρινού, έκλεισαν πολλά καταστήματα πανελλαδικά. Έγινε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ίσως φανεί λίγο βαρύ αυτό που θα πω. Έμειναν αυτοί που έπρεπε να μείνουν και έφυγαν αυτοί που έπρεπε να φύγουν. Την ίδια ώρα πάντως φαίνεται πως η αγορά ανακάμπτει. Σύμφωνα με το βιβλίο εγγραφών διαγραφών του Επιμελητηρίου, από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και τις 31 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 801 εγγραφές, ενώ οι διαγραφές ήταν 474. Όπως αποδεικνύεται, οι υπηρεσίες και το εμπόριο ήταν οι κλάδοι που έσωσαν την παρτίδα. Σήμερα, όσες επιχειρήσεις επιβίωσαν μέσα από αυτή τη μεγάλη κρίση, δυστυχώς εξακολουθούν να βιώνουν δύσκολες στιγμές, παρότι τυπικά φύγαμε από τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά μεγέθη εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλά. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση? Εάν υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αν δεν το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Υπάρχει έτσι ένα πιο αισιόδοξο κλίμα, αλλά προς το παρόν τα χρέη παραμένουν υψηλά και οι επιχειρήσεις δεν ξέρουμε αν θα αντέξουν για να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά.